Το τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου διεξάγεται σε μια περίοδο γενικευμένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Γι' αυτό και είναι αρκετά προφανές ότι τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ουκρανία αλλά και τη Γάζα θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον της συζήτησης. Σχετικά με τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την Ουκρανία, θέλω να επαναλάβω εγώ μια φορά ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένει ενωμένη στην υποστήριξη την οποία παρέχει στην Ουκρανία, προκειμένου να μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στην απροκάλυπτη ρωσική εισβολή. Τα ζητήματα όμως αυτά έχουν επαναφέρει στο τραπέζι της συζήτησης με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τον τρόπο τον οποίο η Ευρώπη θα μπορέσει να κατοχυρώσει στην πράξη τη στρατηγική της αυτονομία. Αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων περισσότερες επενδύσεις σε εξοπλισμούς. Η Ελλάδα είναι ήδη μια χώρα η οποία εδώ και πολλές δεκαετίες ξεπερνά το όριο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι όμως απολύτως σαφές ότι αν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να παραμείνει θωρακισμένη αμυντικά, θα πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Και εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στη δυνατότητα η Ευρώπη να μπορέσει να εκδώσει ευρωομόλογα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αμυντική της θωράκιση. Έχει έρθει η ώρα πια να μπορέσουμε να περιβάλλουμε με περιεχόμενο ουσιαστικό τις πολύ φιλόδοξες εκδείξεις που κάνουμε σχετικά με την ανάγκη της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσει να διασφαλίσει την άμυνα και την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και ελπίζω το σημερινό Συμβούλιο να είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά. Σχετικά με τη Γάζα, θέλω να ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία θα αναγνωρίζουν ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή. Η Ελλάδα ζητά επίμονα μια κατάπαυση του πυρός, η οποία προφανώς και πρέπει να συνοδεύεται με την πλήρη απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται σήμερα από τη Χαμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία θα αποθαρρύνουν και το Ισραήλ από το να επιτεθεί στην Ράφα, κάτι το οποίο θα προκαλέσει με τα βεβαιότητας μια ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή. Και βέβαια η Ελλάδα παραμένει σταθερά ταγμένη στην λογική της επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος μέσα από το πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών, και πιστεύω ότι και το ζήτημα αυτό θα μπορέσει να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί θα συζητήσουμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον πρωτογενή τομέα και ειδικά τους αγρότες μας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι εκείνη η ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια η οποία έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα φρένο στα ενδεχομένως υπερβολικά φιλόδοξα σχέδια κάποιων για μια πράσινη μετάβαση που τελικά βραχυπρόθεσμα θα ζημιώσει τους αγρότες μας. Και χαίρομαι γιατί αυτή η συζήτηση θα γίνει και γιατί ελπίζω ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα αποτυπωθεί η ανάγκη να υποστηρίξουμε τους αγρότες μας βράχυπρόθεσμα και να τους βοηθήσουμε να κάνουν πράξη αυτή την φιλόδοξη πράσινη μετάβαση με έναν ρυθμό όμως ο οποίος τελικά δεν θα θέσει σε κίνδυνο τα εισοδήματά τους και τελικά την ίδια την βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Για την Τουρκία εκτιμώ ότι θα υπάρξει συζήτηση, υπάρχει ένα κεφάλαιο για τις εξωτερικές σχέσεις και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία να αποτυπώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων. Εμείς κάτι τέτοιο θα το βλέπαμε θετικά.